Πάμε να συναντήσουμε και τον Γενικό Διευθυντή του Πασιξία Φιλόγη Πρό Ρουσουνίδη. Σας χαιρετώ, κύριε Ρουσουνίδη. Χαίρετε. Καλημέρα για εσάς και στους τηλεθεατές. Κάνω αυτόν τον κάλο σήμερα. Εσείς στις Φλαούνες τις τρώτε με σταφυδάκια ή χωρίς? Χωρίς συνήθως. Ναι, είστε του Αλμυρού εσείς, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Πασκιά έχετε δοκιμάσει? Αυτό που είναι με κρέας. Ναι, το αγαπημένο μου κάνει η γιαγιά μου, τις καλύτερες, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Από τον καιρό που έμενε στην Κρήτου Τέρα στο χωριό μας, φτιάχναν τέλειες μπασκές. Ναι, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Ρουσουνίδη, πάμε να δούμε τώρα, επειδή είμαστε Μεγάλη Τετάρτη, αν έχουμε κρατήσεις σε ξενοδοχεία, αν υπάρχουν πακέτα, τι περιλαμβάνουν, σε ποιες περιοχές έτσι υπάρχει προτίμηση. Πρέπει να πούμε ότι παρόλο το ότι αρκετοί συμπατριώτες μας έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, δεν είναι λίγοι και αυτοί που έδραξαν της ευκαιρίας και έχουν κάνει τις κρατήσεις τους σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα και στην παραλιακή μας Κύπρο. Αλλά αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ότι υπάρχει αρκετή κινητικότητα και στα ορεινά μας φέρετρα και στα χωριά. Τα χωριά στα οποία ενδείκνυται και η ατμόσφαιρα λόγω του Πάσχα τώρα που δημιουργείται, αρκετές οικογένειες έδειξαν και εκεί την προτίμησή τους. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κατά την εβδομάδα αυτή του Πάσχα οι πληρότητες θα κινηθούν γύρω στο 50 με 60%. Μαζί και με τους πρώτους τουρίστες που αφήθησαν στο νησί μας ελαίο και του Πάσχα των Καθολικών που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως από Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Γερμανία, Γαλλία και σκανδιναβικές χώρες. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι με αυτά σημαίνει και την έναρξη της τουριστικής σεζόν και μέχρι και το τέλος του μηνός αυτού τα ξενοδοχεία που είναι στη διαδικασία ανοίγματος, τα πλήστα θα έχουν ανοίξει ήδη, έτοιμα να αποδεχθούν τους πρώτους τουρίστες. Και από τιμές πώς πάμε, κύριε Ρουσουνίδη? Θα έλεγα ότι οι τιμές είναι αρκετά συγκαταβατικές. Πολλοί, οι πλήστοι μάλλον, επιχειρηματίες του κλάδου έχουν απορροφήσει τα αυξημένα κόστη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια να παραμείνουν και ανταγωνιστικοί βέβαια. Οπότε υπάρχουν αρκετά συγκαταβατικές προσιτές τιμές και πακέτα τα οποία δημοσίευσαν και έτυχαν νομίζω αξιοποίησης από τους συμπατριώτες μας σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Και είπαμε ότι έχουμε ήδη τουρίστες από άλλες χώρες και γειτονικές και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πού βλέπετε έτσι, πού στρεφόμαστε, σε ποια αγορά για την καλοκαιρινή σεζόν, από πού περιμένουμε? Κοιτάξτε, σίγουρα προμετωπίδα της τουριστικής μας εισρωής δεν θα πάψει να είναι η Μεγάλη Βρετανία, που είναι μια τεράστια αγορά για εμάς μείζωνος σημασίας. Από εκεί και πέρα, δυναμική μεγάλη φαίνεται ότι έχει και η αγορά του Ισραήλ, αυτή της Πολωνίας. Αλλά διόλευκα τα πρόνητα θα είναι και τα νούμερα που θα πάρουμε από άλλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία και Σκανδιναβικές, στην προσπάθεια βεβαίως να μειώσουμε και την έκθεση που είχαμε και την απώλεια που είχαμε από την μεγάλη αγορά της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Μάλιστα. Κύριε Ρουσουνί, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχηθώ και εσάς καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα και σε εσάς και στους απανταχούς συμπατριώτες μας. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι.